Η προσφυγική λοιπόν μεταναστευτική κρίση είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην εποχή μας, αφού οι αιτίες που την προκαλούν δεν εξαλείφονται. Είναι μια μεγάλη ιστορική διεργασία που τώρα ακόμα βλέπουμε τα προανακρούσματά της. Δεν είναι ένα στατικό, συγκυριακό πρόβλημα. Γιατί αν ήταν πρόβλημα, και εγώ εδώ αντιλαμβάνομαι διαφορετικά το τίτλο του βιβλίου του Χρήστου, του Χριστόπουλου του Δημήτρη, θα είχε λύση. Με την έννοια ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι ολοκληρωμένο, δεδομένο, αλλά ακριβώς είναι ένα, δεν είναι στατικό και συγκυριακό. Άρα είναι ένα εξελισσόμενο πρόβλημα και γι' αυτό δεν έχει λύση. Η Ελλάδα λοιπόν, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, θα είναι πάντα ένα πέρασμα ροών προς την Βόρεια Ευρώπη. Οι πρόσφυγες προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και ένα κράτος που πολιτεύεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υποχρεωμένο να τους υποδεχθεί, να τους εξασφαλίσει άσυλο και συνθήκες ζωής με αξιοπρέπεια. Η ελληνική κυβέρνηση δεν επιλέγει αυτόν τον δρόμο. Αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα ονομαστικά. Ενώ τα μέτρα που παίρνει καταργούν δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, δυσκολεύουν τη ζωή τους και στέλνουν μήνυμα στα ξενοφοβικά αντανακλαστικά ενός τμήματος της κοινωνίας, το οποίο η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση έσπρωξε σε ακραίες αντιδράσεις. Η πολιτική αυτή είναι ταυτόχρονα αντίθετη με τις δημοκρατικές αξίες και αναποτελεσματική. Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση του προσφυγικού δεν είναι ο εγκλισμός των αιτούντων άσυλο σε κέντρα κράτησης, ούτε η κατάργηση δικαιωμάτων τους ή οι μαζικές επαναπροωθήσεις χωρίς κριτήρια. Η μοναδική προοπτική είναι ο διαμοιρασμός των αιτούντων άσυλο στους δήμους της χώρας και αυτή είναι η πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των προσφύγων μπορεί να γίνει στο τοπικό πεδίο, στο πλαίσιο ενός συγκροτημένου εθνικού σχεδίου υποδοχής και χειρισμού του προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος, όπως λέει η ΚΕΔΕ. Κατά την οξία φάση όμως της προσφυγικής κρίσης του 2015-2017, η πλειονότητα των Δήμων αρνήθηκαν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. 12 μόνο Δήμοι στους 325 τότε ανέλαβαν την ευθύνη της διαχείρισης. Είναι θετικό όμως παρόλα αυτά ότι η ΚΕΔΕ υιοθέτησε αυτή την άποψη. Ο διαμοιρασμός του βάρους το κάνει διαχειρίσιμο και σίγουρα σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας μπορεί να επιτευχθεί πιο λειτουργικά η ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία. Οι διαπιστώσεις αυτές πηγάζουν από την πραγματικότητα εφαρμοσμένων προγραμμάτων τοπικής κλίμακας για τη φιλοξενία των προσφύγων που έχουν αναγνωριστεί ως καλές πρακτικές. Ένα τέτοιο είναι και το πρόγραμμα Εστία που εφαρμόστηκε στη Λιβαδιά στη διάρκεια της θητείας μου ως δημάρχου, αλλά και σε άλλους 12 δήμους της χώρας, όπως προανέφερα. Το πρόγραμμα αυτό διέψευσε όλα τα συντηρητικά στερεότυπα, αφού ούτε αλλοιώθηκε ο πολιτισμός μας, ούτε επιβάρυνε τους οικονομικούς πόρους του Δήμου, ούτε απειλήθηκε η ασφάλεια της πόλης. Αντίθετα, οι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν ομαλά στην καθημερινή ζωή της πόλης, ενώ επωφελήθηκε η τοπική αγορά, βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου και ενισχύθηκαν οι κοινωνικές δομές του. Συμπερασματικά, αποδείχθηκε ότι η φιλοξενία των προσφύγων υπήρξε επωφελής για την τοπική κοινωνία. Τα παραδείγματα υπάρχουν για να πιστούν οι τοπικές κοινωνίες ότι η υποδοχή προσφύγων με όρους ανθρωπισμού όχι μόνο δεν αποτελεί κίνδυνο, αλλά με την εφαρμογή μιας συγκροτημένης πολιτικής ένταξης μπορεί να είναι ωφέλιμη στο πολιτιστικό, τον οικονομικό και το θεσμικό τομέα. Σήμερα τι γίνεται? Θα έχετε όλοι σας, θα γνωρίζετε μάλλον, το Εστία 2 που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που καλούνται όλοι οι Δήμοι ή ΜΚΟ να υποβάλουν προτάσεις μέχρι τις 39 για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Πρέπει να πούμε ότι από την ενημέρωση που έχω ήδη οι 12 Δήμοι που συμμετέχουν στο δίκτυο αυτών των Δήμων που συμμετείχαν στο Εστία 1 δεν πρόκειται να υποβάλουν πρόταση. Και δεν πρόκειται να υποβάλουν πρόταση διότι πλέον εξαναγκάζει τους Δήμους να έχουν κουμπαρά ταμείο το 20% του συγκεκριμένου προγράμματος. Αντιλαμβάνεστε ότι με τα οικονομικά των Δήμων κατά την πανδημία που έχουν όλοι πρόβλημα επιβίωσης οικονομικής, κανένας Δήμος δεν θα αναλάβει αυτή την ευθύνη της χρηματοδότησης, γιατί αυτά τα χρήματα δεν ξέρουμε πότε στο τέλος θα τα πάρει, κατά 20%.
Σας λέω ένα παράδειγμα, ότι το πρόγραμμα της Λιβαδιάς, που είναι 1.300.000 περίπου το χρόνο, αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμος Λιβαδιών θα πρέπει να έχει κουμπαρά περίπου 250.000 για να μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δίνει τέτοιες ευθύνες πλέον στις τοπικές κοινωνίες και στους Δήμους, που όλοι αρνούνται να τις πάρουν, έχοντας ως δεδομένο τώρα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη λήξη του προγράμματος και τον περιορισμό, δηλαδή του χρόνου προστασίας από 6 μήνες σε 1 μήνα. Έχουμε φαινόμενα, όχι μόνο στην πλατεία Βικτωρίας και στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά έχουμε φαινόμενα και στις πόλεις που φιλοξενούσαν πρόσφυγες μέσα από το πρόγραμμα Εστία 1. Και τι γίνεται εκεί? Υπάρχει μία ανοχή, ύποπτη ανοχή, διότι το Υπουργείο δεν το εφαρμόζει. Δεν κάνει εξώσεις των οικογενειών που πλέον δεν έχουν προστασία από τα διαμερίσματα, και τρέχουν οι δήμαρχοι και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, επειδή δεν απολαμβάνουν πλέον του επιδόματος οι ωφελούμενοι, να βρίσκουν τρόπους για το πώς θα συντήσουν αυτό το πληθυσμό. Όλα αυτά είναι τυχαία? Όχι. Είναι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, που οθεί τα πράγματα προς τα κλειστά κέντρα κράτησης, που είναι η μοναδική τους επιλογή και το έχουν ξεκαθαρίσει έτσι κι αλλιώς εξ αρχής. Επειδή λοιπόν στο επόμενο διάστημα θα ασχοληθούμε σαφώς με τη νέα προκήρυξη για το Εστίαιο 2 και τα προβλήματα, επειδή ο ΙΕ δεν συμφωνεί με το πώς διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τη λήξη του προγράμματος Εστία 1, αν και δίνει ρόλο στην ύπατη αρμοστία του ΙΕ και στο Εστία 2 με την έννοια των οικονομικών επιδομάτων, να το διατηρήσει δηλαδή αυτό το κομμάτι ο ΙΕ, αλλά υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις για το πώς έχει σχεδιαστεί, και πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι η διαχείριση, και κλείνω με αυτό, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί στη μοναδική, όπως ξαναείπα, επιλογή του στα κλειστά κέντρα, στο να απαξιώσει και αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο στις τοπικές κοινωνίες και το οποίο στηριζόταν ακριβώς στην ισορροπία ανάμεσα στους ωφελούμενους αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Και είπα μία φράση πριν και θέλω να την τονίσω, ότι η φιλοξενία των προσφύγων μας έκανε καλύτερους ως τοπική κοινωνία, γιατί έπρεπε ακριβώς για λόγους κοινωνικού αυτοματισμού να εξισορροπήσουμε τα δικαιώματα των δημοτών μας και αυτά των προσφύγων. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, έχει τεράστιες ευθύνες για το πώς έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής, μετά από 10 μήνες, η Νέα Δημοκρατία το θέμα της φιλοξενίας αλλά και της ένταξης πολλών μάλλων. Εδώ μιλάμε, Μιλτιάδη, ότι η ένταξη είναι άγνωστη λέξη, αφού ακόμα και το πρώτο στάδιο της φιλοξενίας σε σπίτια... Είναι γνωστή η λέξη ένταξη στα προκεκά. Δεν φαίνεται να την υιοθετεί ή να υιοθετεί καμία από αυτές τις πολιτικές μας, διότι είναι φανερό ότι χωρίς ανθρωπισμό και χωρίς αξίες αλληλεγγύης και ανθρωπισμού, δεν μπορείς, τις οποίες δεν έχεις στο DNA της Νέα Δημοκρατία, δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό το πρόβλημα.